Γιαννόπουλος Αποστόλης, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Το καλοκαίρι τα σχολεία μας καίγονται. Το φθινόπωρο πλημμυρίζουν. Η κυβέρνηση πρέπει να νιώσει μεγάλη ντροπή. Κλείνει χιλιάδες τμήματα 2 μήνες μετά την έναρξη των σχολικών μονάδων. Στην περιοχή μας, στην Ανατολική Αττική, κλείνει τμήμα στη Βαρυμπόπη, πυρόπληκτη περιοχή, που ακόμη το σχολείο φτιάχνουν εργασίες. Κλείνει στη Μαλακάσα το Δημοτικό Σχολείο Μαλακάσα τμήμα τη στιγμή που είναι πυρόπληκτη περιοχή. Και πόσα παιδιά περίπου συνοστίζονται μέσα στην ίδια τάξη? Φτιάχνει τμήματα ασφιχτικά 25 άρια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εν μέσω COVID. Εν μέσω COVID. Τη στιγμή που εμείς ζητούσαμε ως εκπαιδευτική κοινότητα να ριώσουν τα τμήματα σε 15. Όχι μόνο δεν συνακουστήκαμε, αλλά στηβάζονται σε λιώμενα, στη Μαλακάσα συγκεκριμένα, οι αίθουσες είναι λιώμενες. Σε λιώμενες μικρές αίθουσες στηβάζουν 25 τμήματα και 2 δημοτικά σχολεία στο Μενίδη. Είναι απαράδεκτο. Το Συμβουλίο του Σολμέ. Το μεγαλύτερο θέμα τώρα ποιο είναι, κύριε Καργόπουλε? Είναι ότι ξαφνικά γίνεται μια συγχώνευση τμήματων, γιατί το Υπουργείο υποστηρίζει ότι αυτό έγινε για εξορθολογισμό, ο οποίος δεν είχε γίνει σωστά. Τέχνα, κλείνει 1000 τμήματα, ακόμα και σε περιοχές που έχουν τεράστια προβλήματα σεισμογενής, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, όπου τα παιδιά κάνουν μαθήματα σε λιώμενα που δεν πρέπει να είναι ούτε 20 μαθητές, ούτε 15 καλά-καλά, όχι 28 που βάζει το Υπουργείο. Και δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας και υγείας σε σχέση με τον COVID ή με άλλα φαινόμενα, σεισμούς για παράδειγμα, που είπα για τις πλημμύρες. Έχει να κάνει με το παιδαγωγικό κομμάτι. Είναι πραγματικά απίστευτο το Υπουργείο να μην έχει πάρει ούτε ένα μέτρο όλο το καλοκαίρι προκειμένου να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, έτσι ώστε να ενταχθούν ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και όχι μόνο αυτό, συμπτύσσει τα τμήματα μέσα στη μέση χρονιάς, που είναι και αντιπαιδαγωγικό, αλλά μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο να τα απεξέλθουμε στο ρόλο μας. Ισχύει το γεγονός αυτό που υποστηρίζει ο Γενικός Γραμματέας, ότι υπήρξαν ξαφνικά άδειες, ευπαθείς ομάδες, κοιτάξτε, σε αυτό δεν πρόκειται να απαντήσουμε καν. Θα πούμε ένα μεγάλο ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή να βγαίνει υπουργός και να λέει για συναδέλφους που είναι σε ευπαθείς ομάδες ή συναδρεύσεις εγκυμονούσες ή που είναι μάδα ανατροφής τέκνου, ότι φταίει για το χάλι αυτό η άδεια που παίρνει μια συναδέλφια που είναι 12 χρόνια στα νησιά γύρω-γύρω και τρέχει για να μπορέσει να κάνει ένα παιδί. Αυτό είναι βαρβαρότητα. Αν είχαν καλύψει όλα τα κενά με μόνιμο προσωπικό, αυτό που ζητάμε χρόνια, τα κενά αυτά που προκύπτουν μέσα στην εξουσία είναι ελάχιστα και μπορούν να λυθούν με κάποιους λίγους αναπληρωτές. Το πρόβλημα είναι ότι καλύπτει 40.000 κενά από τις εξοδοτήσεις με αναπληρωτές και μετά τρέχει και δεν φτάνει. Και αυτά είναι γνωστά από την 1η Σεπτέμβρη. Για να το κλείνουμε λοιπόν αυτό, δεν πήραν κανένα μέτρο. Φτάσαν οι άνθρωποι να στείλουν 30 Σεπτέμβρη οδηγίες διαχείρισης της ύλης. Είχαν ξεκινήσει ήδη τα σχολεία και οι άνθρωποι 3 εβδομάδες μετά στείλαν οδηγίες διαχείρισης, σαν να μην υπάρχει COVID. Και σε μερικά μαθήματα λέγανε και στους συναδέλφους ότι λάθος κάνατε, έπρεπε να ξεκινήσετε από αλλού την ύλη. Γιατί είχαν πάει οι άνθρωποι με την περσινή ύλη. Εκεί είναι το χάλι τους. Και έχονται τώρα να αποδώσουν την ευθύνη σε μια εγκυμονούσα συναδέλφισσα ή μια νεαρή μητέρα. Είναι πραγματικά ντροπή.